Όλα ξεκίνησαν στις 7 το απόγευμα, όταν οι Υπουργοί Οικονομικών παίρνουν τη θέση τους στην αίθουσα που συνεδριάζει το Eurogroup και που θα κρίνει αν θα βρεθεί συμφωνία ή οι διαπραγματεύσεις θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Ο Γιάννης Βαρουφάκης μαζί με τον Γιάννη Δραγασάκη κάθονται στη δεξιά πλευρά του τραπεζιού και έχουν σχεδόν απέναντί τους στην κορυφή τον Επίτροπο Μοσκοβισή και αμέσως μετά τον ισχυρό άνδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Δίπλα του κάθεται ο σκληρός Βόλφγαν Σόιμπλε. Στην άλλη άκρη του τραπεζιού βρίσκεται η διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ, που κάθεται δίπλα στον πρόεδρο του Eurogroup Dijsselbloem. Η ελληνική αντιπροσωπεία κάθεται ανάμεσα στον Ισπανό και τον Ιρλανδό Υπουργό Οικονομικών. 6 ώρες μετά, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, όλα έχουν τελειώσει και η συνεδρίαση καταλήγει σε αδιέξοδο. Η ελληνική πλευρά δεν δέχεται να υπογράψει το κοινό ανακοινωθέν που κάνει λόγο για συνέχιση του προγράμματος. Αυτό είναι το κείμενο που αρνήθηκε να υπογράψει και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Δραγασάκης. Η φράση που ενόχλησε και απερίφθη από την ελληνική πλευρά έλεγε ότι πρέπει να παραταθεί και να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα. We did make a lot of progress in the sense that we now understand better where we all are from different sides and positions, but simply not enough to come to joint conclusions, and that is a requirement to then produce a statement. Πάντως σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνάντησή του με τον Βέλγο Πρωθυπουργό, δήλωσε αισιόδοξος. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να γεφυρώνει τις διαφορές και μπορεί να βρίσκει λύσεις συνδυάζοντας τις βασικές ιδρυτικές της αρχές, την αρχή του σεβασμού της δημοκρατίας και της λαϊκής ετιμιγορίας και ταυτόχρονα του σεβασμού στους νόμους και στους κανόνες που τη διέπουν. Τώρα είναι η ώρα να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής. Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ? Ώρα 11. Η συζήτηση στο Eurogroup ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 4 ώρες και καταρχήν διαφαίνεται διάθεση από όλους να βρεθεί συμβιβασμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποια στιγμή της συζήτησης ο κύριος Σόιμπλε λέει στο Γιάννη Βαρουφάκη: Έλα να το τελειώσουμε. Έλα να το κλείσουμε και μετά προχωράμε. Οι κανόνες είναι κανόνες. Μάλιστα, έχει συμφωνηθεί να απαλληφθεί η λέξη Τρόικα και να αντικατασταθεί με τη φράση EU Institutions, που σημαίνει Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και που θα έχουν την ευθύνη για την αξιολόγηση του προγράμματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί να έρθουν και εκπρόσωποι του στην Αθήνα για να ετοιμαστεί μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών η τελική συμφωνία για το Eurogroup της Δευτέρας. Στο κείμενο που συζητείται εκείνη την ώρα περιλαμβάνονται τρεις λέξεις κλειδιά: Extend, που σημαίνει παράταση, Amend, που σημαίνει τροποποίηση, Conclude, που σημαίνει ολοκλήρωση του προγράμματος. Τη λέξη τροποποίηση τη ζητάει η ελληνική πλευρά. Ο Σόιμπλε όμως είναι κατηγορηματικός. Ζητάει να απαλληφθεί και αποχωρεί από τη συνεδρίαση θέλοντας να πιέσει την Ελλάδα. Το κείμενο απορρίπτεται. Είναι πλέον μεσάνυχτα. Η διαφωνία συνεχίζεται και ήδη υπάρχει και δεύτερο κείμενο συμπερασμάτων. Οι Γερμανοί και η πλειοψηφία των άλλων Υπουργών Οικονομικών θέλουν οπωσδήποτε να παραμείνει η λέξη παράταση και οι Έλληνες η λέξη τροποποίηση. Αυτή η διαφωνία οδηγεί στην απόρριψη και του δεύτερου κειμένου. 3/4 μετά τα μεσάνυχτα. Έχει διαμορφωθεί ήδη ένα τρίτο κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνεται η λέξη bridge, δηλαδή γέφυρα, που θέλει η ελληνική πλευρά. Αλλά οι διαφωνίες παραμένουν και οι κύριοι Βαρουφάκης και Δραγασάκης επικοινωνούν πλέον με τον Πρωθυπουργό για να πάρουν οδηγίες. Υπάρχουν ισχυρά προβληματικά σημεία που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Κείμενο με προβλήματα. Έχετε δίκιο. Μην υπογράψετε. Η συζήτηση συνεχίζεται αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η ελληνική αντιπροσωπεία στέλνει αλλεπάλληλα μηνύματα. 8 λεπτά πριν από τη μία, το πρώτο μήνυμα λέει: Μάλλον δεν θα τα βρούμε σε κείμενο. Υπάρχει αδιέξοδο. Συνεχίζεται η διαβούλευση. 2 λεπτά πριν από τη μία, επιμένουν για παράταση του προγράμματος, το επόμενο μήνυμα. Και στη 1:10, το τελευταίο μήνυμα έλεγε: Τέλος, δεν υπάρχει κείμενο. Επέκταση, αίτημα δικό μας για παράταση του υφιστάμενου προγράμματος εταίρη. Κανένα αίτημα δικό μας για παράταση. Αναπαιτήθηκε. Γίνανε συζητήσεις. Από πολλές μεριές μας τέθηκε το θέμα ότι υπάρχει μια δανειακή συμφωνία και πρέπει να την επεκτείνουμε. Εμείς εξηγήσαμε ότι εκλεγήκαμε με στόχο την αμφισβήτηση της λογικής αυτού του προγράμματος. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τους τρεις οργανισμούς. Λίγη ώρα μετά τη λήξη του Eurogroup, οι Financial Times δημοσίευσαν το τελευταίο κείμενο συμπερασμάτων, υποστηρίζοντας ότι σε αυτό είχαν συμφωνήσει κύριοι Δραγασάκης και Βαρουφάκης και ότι τους απέτρεψε να το υπογράψουν ο Πρωθυπουργός. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έγινε έξαλλος και απάντησε στις 4 τα ξημερώματα σε πολύ έντονο ύφος. Η δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα που διέρευσε και με την οποία συμφώνησε ο Βαρουφάκης. Τότε η Αθήνα την απέρριψε. Θα μπορούσατε να αποφύγετε τους αμφίβολους ισχυρισμούς που βασίζονται σε αμφίβολες διαρροές. Είναι αρκετά απρεπές.
Ο δημοσιογράφος επανέρχεται με νέο tweet. Ανανεώσαμε το δημοσίευμά μας για το χθεσινό Eurogroup για να αποτυπώσουμε την άρνηση της Ελλάδος και μερικούς ακόμη ελιγμούς. Η ελληνική πλευρά διαψεύδει πάντως ότι οι κύριοι Δραγασάκης και Βαρουφάκης συμφώνησαν με το κείμενο συμπερασμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι Γάλλοι αξιωματούχοι μιλώντας στη ΜΟΝΤ. Ο Γιάννης Βαρουφάκης απέρριψε το σχέδιο συμφωνίας μετά από ένα μακρό τηλεφώνημα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Δραγασάκης δεν είχαν δεχτεί σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο και είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό απλά και μόνο για να τον ενημερώσουν και να προφανώς να ζητήσουν και την άποψή του και την συμβουλή του όσο οφείλουν να κάνουν ως υπουργοί αυτής. Ασφαλώς. Μα αλλήμωνο τέτοιο κορυφαίο ζήτημα. Πάντως δεν είχε υπάρξει κάποια συμφωνία.